Εκπληκτοί έμειναν περίπου 15 εκθέτες του Αγροτικού Αυγούστου στην πλατεία 1866 στα Χανιά, όταν το πρωί που πήγαν να ανοίξουν τα περίπτερα, τους περίμενε μία δυσάρεστη έκπληξη, καθώς άγνωστοι δράστες τα είχαν διαρρήξει. Και όλα αυτά λίγες ώρες μετά και τα επίσημα εγγένεια της έκθεσης. Οι ποντικοί τρύπωσαν στα περίπτερα και αφαίρεσαν χρήματα και προϊόντα, ενώ προκάλεσαν φθορές στα περίπτερα. Είδα το ταμείο ότι ήταν κάτω, ανοιγμένο. Έλειπαν όλα τα κέρματα, δηλαδή δεν ήταν. Φαινόταν ότι κάτι είχε συμβεί. Προσπάθησα να σκεφτώ, εκείνη τη στιγμή έπαθα σοκ βέβαια. Πήρα τηλέφωνο στην αστυνομία, ήρθε εδώ πέρα η σήμανση, έγινε τέλος πάντων ότι έπρεπε να γίνει από αυτούς. Με ειδοποίησαν τα άλλα περίπτερα δίπλα. Τα άλλα περίπτερα. Εγώ είδα εδώ πέρα πως ήταν η μηχανή ανοιχτή, τα ψηλά που είχα στην άκρη ήταν και αυτά τα είχαν πάρει. Ήρθατε σήμερα εδώ το πρωί και τι αντικρίσατε? Κοιτάξτε να δείτε, εμένα δεν φάνηκε τίποτα με πρώτη ματιά. Δηλαδή, το μόνο που μου τράβηξε την προσοχή είναι ότι από εκείνη τη μεριά δεν ήταν δεμένο. Και η αλήθεια είναι ότι μέσα δεν κατάλαβα τίποτα. Άκουσα την κουπελιά δίπλα. Ξεκίνησα να κοιτάζω το μαγαζί μου. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήμουν το βράδυ εγώ εδώ. Άνοιξα το ταμείο μου που αφήνουμε. Είδα να κατεμένα τα ψηλά και αυτά, αλλά δεν πήγε το μυαλό μου στο κακό, η αλήθεια είναι. Όταν ξεκίνησα να συγγυρίζω το μαγαζί, βρήκα εκεί πατημασιές. Και όταν ξεκίνησα να καταπετρώ τα χρήματά μου, είδα ότι έλειπε η καβάτζα που ανοίγω το κατάστημά μας. Όπως λένε οι εκθέτες, είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει τέτοιο περιστατικό, ενώ εικάζουν πως οι δράστες μπήκαν από το πρώτο περίπτερο από ψηλά, που υπάρχει ένα χώρισμα στις τέντες, και παίρνοντας από το ένα περίπτερο στο άλλο, άρπαζαν ό,τι έβρισκαν. Παραβίασαν την τέντα, την έσκισαν, γιατί από εκεί μπήκαν, βγήκαν, δεν ξέρω ακριβώς. Σίγουρα έχουν φύγει παστελάκια και τέτοια. Ανεβήκανε πάνω, πατήσανε αρκετά για να μπορέσουν να βγουν και η ζημιά ήταν αρκετή. Φύλαξη δεν υπάρχει εδώ το βράδυ που κλείνεται? Ναι, υπάρχει ένας φύλακας από την έκθεση. Δεν γνωρίζει κάτι? Εγώ προσωπικά δεν το ξέρω. Πιθανόν εκείνος να έχει δει κάτι ή οι υπόλοιποι να ξέρουν. Στο ψυγείο πάνω πατήσανε και κατεβήκανε, αλλά δεν μου κάνανε κάποια ζημιά. Ευτυχώς. Τουλάχιστον. Επικοινωνήσατε με τον υπεύθυνο, με κάποιον? Ήρθε η αστυνομία εδώ πέρα, ψάξανε για αποτυπώματα, δεν βρήκανε κάτι από ό,τι κατάλαβα. Θα κάνω μια καταγγελία. Τώρα από εκεί και πέρα δεν θα βρούμε, να βρούμε άκρη. Άμεσα ενημερώθηκε η αστυνομία, η οποία πραγματοποιεί έρευνες προκειμένου να βρεθούν οι διαρρήκτες.